κύριε Γκιώκα, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πράγματι εδώ και χρόνια συζητούν το θέμα που θέτετε κι εσείς και κανείς δεν αμφισβητεί ότι και ο Δήμος της περιοχής και οι γύρω Δήμοι είναι ευαισθητοποιημένοι για το συγκεκριμένο θέμα. Δείτε όμως κι εσείς την εικόνα και θέλω στο τέλος να μου πείτε αν κάνω λάθος, να μου πείτε μια εναλλακτική λύση. Υπήρχε ένας σχεδιασμός από το 2014, από τον τότε Περιφερειάρχη τον κύριο Σγουρό, για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Αττική, με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό, με βάση χωροθετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια από την προηγούμενη Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, στο όνομα ενός υπερφιλόδοξου σχεδιασμού που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την εικόνα που είδε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Απρίλιο επισκεπτόμενος τον Χιτά Φιλής και είπε πως ολόκληρη η Αττική κάθεται πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα από σκουπίδια. Αυτή την εικόνα την είδα και εγώ στις 21 Αυγούστου που επισκέφθηκα τον ίδιο χώρο και σημείωσα, το είδα με τα μάτια μου, ότι μπορεί να δοθούν μόνο κάποιες προσωρινές εμβαλωματικές λύσεις στην προσπάθεια εντωμεταξύ να βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε μια λύση αύριο το πρωί, αλλά αυτό γίνεται μόνο στα κινούμενα σχέδια, κύριε Γκιώκα. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση αυτόματη, διότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός από την περιφέρεια, πρέπει να υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις, να γίνουν διαγωνισμοί, να πετύχουν διαγωνισμοί, να κατασκευαστεί το έργο. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πράγματι το αίτημα του ενιαίου διαβαθμιδικού συνδέσμου του νομού Αττικής, που δεν είμαι εγώ, δεν είναι η κυβέρνηση, είναι ο αρμόδιος φορέας με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, ο οποίος σε έγγραφη ενημέρωση που μας έστειλε σχετικά με το θέμα, αναφέρει ότι δια της δημοπρατούμενης σύμβασης επιδιώκεται να βρεθεί μια προσωρινή ενδιάμεση λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Σχετικά λοιπόν με αυτή την προσωρινή λύση, κλήθηκαν να δώσουν έγκριση οι διευθύνσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διαχείρισης απορριμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν αιτήματος του ενιαίου διαβαθμιδικού συνδέσμου, του ΕΣΝΑ, δηλαδή ουσιαστικά με κάποιο τρόπο της περιφέρειας Αττικής. Αυτή είναι η κατάσταση. Και θέτω και εγώ το ερώτημα και θα το συζητήσουμε μετά στη δευτερολογία. Με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση την οποία σας παρουσίασα και την οποία δεν την αμφισβητείτε, με δεδομένο ότι αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής σήμερα, εσείς τι προτείνετε? Προτείνετε να μην κάνω τίποτα? Προτείνετε να τα κυρώσω όλα, να μην προχωρήσω και αύριο το πρωί να βρεθεί ολόκληρο το ρεκαλοπέδιο με λόφους με σκουπίδια? Και τι θα κάνουμε τότε? Διότι καταλαβαίνω την κριτική, αλλά από ένα σημείο και μετά, και καταλαβαίνω και τις ιδεολογικές διαφορές, υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης. Διαχείρισης. Έστω ότι είστε στη θέση μου, τι θα κάνετε, κύριε Γκιώκα?